Πάμε να δούμε εμείς τώρα, γιατί είναι μια ξεχωριστή υπόθεση για την Καλαμάτα. Έχει μπει μέσα σε αυτήν την διάσταση των 100 κλιματικά έξυπνων και ιδιαίτερων πόλεων. Και σήμερα είχαμε την παρουσίαση του Κλιματικού Συμβουλίου στο Πνευματικό Κέντρο. Έχουμε στην άκρη σύνδεσης μας με το Πνευματικό Κέντρο τον κύριο Βασίλη Διονυσόπουλο, μέλος Συντονιστικής Επιτροπής. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Βλέπω και την εικόνα πίσω σας. Πριν από λίγο έγινε όλη αυτή η εκδήλωση παρουσίαση του Κλιματικού Συμβουλίου. Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε σαν Καλαμάτα, αν έχει τρέξει όπως τα περιμέναμε και ο προγραμματισμός για αυτό το Κλιματικό Συμβούλιο, και τι θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι αυτό το Κλιματικό Συμβούλιο που θα αρχίσει να μπαίνει στην καθημερινότητά μας? Ναι, καταρχήν να πω ότι σήμερα έγινε η παρουσίαση του τελικού κειμένου με το περιεχόμενο που θα κατατεθεί την Παρασκευή επίσημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα ευρωπαϊκά όργανα. Το Κλιματικό Συμβόλαιο είναι ένα οργανωμένο, ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο για το πώς η Καλαμάτα θα γίνει κλιματικά ουδέτερη μέχρι το 2030. Αυτό που παρουσιάστηκε σήμερα είναι όλες οι δράσεις που περιέχονται στο συμβόλαιο αυτό και αφορούν όλους τους τομείς της ζωής της πόλης, την οικονομική δραστηριότητα, την εκπαίδευση, τα κτίρια, τις κατασκευές, τις κοινωνικές, όλα τα κοινωνικά ζητήματα κλπ. Υπάρχει λοιπόν ένα πολύ οργανωμένο σχέδιο το οποίο θα κατατεθεί τις επόμενες μέρες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιέχει όλα αυτά τα οποία θα αρχίσουν να υλοποιούνται από την επόμενη αμέσως ημέρα που κύριε θα πάρει την έγκριση. Έχει γίνει μια αργόδης προσπάθεια ευρωπαϊκά όλο όργανα. Αυτό το διάστημα να αναφέρουμε με τη συμμετοχή επιστημόνων, με τη συμμετοχή της ίδιας κοινωνίας, με την διαβούλευση που ακολούθησε και με τους πολίτες και φυσικά με πάρα πολλούς φορείς. Και η Καλαμάτα είναι μία από τις πρώτες πόλεις που καταθέτει τη δική της ολοκληρωμένη πρόταση. Σωστά. Η Καλαμάτα είναι μία από τις πρώτες ευρωπαϊκές πόλεις που καταθέτει ολοκληρωμένη πρόταση. Ρωτήσατε και πριν, είμαστε μέσα στο σχεδιασμό, το χρονικό σχεδιασμό γι' αυτό. Καταθέτουμε νωρίτερα από άλλες ελληνικές πόλεις, αλλά και από τις περισσότερες ευρωπαϊκές. Και η προσπάθεια βέβαια ήταν μια πολύ μακρά, δύσκολη προσπάθεια, μεγάλη προσπάθεια. Έγιναν βήματα και πράγματα που δεν είχαν γίνει στην Καλαμάτα, τουλάχιστον για αρκετά χρόνια. Έγιναν διαβουλεύσεις μεγάλες με πολλούς παραγωγικούς φορείς. Ήρθαν πολλά πανεπιστήμια, ήρθαν ερευνητικά κέντρα, ήρθαν εταιρείες, ήρθαν ειδικοί σε πολλά θέματα και όλοι αυτοί συνέβαλαν στη σύνταξη και στη διαμόρφωση αυτού του ολοκληρωμένου σχεδίου, έτσι, γιατί ήταν κάτι που αφορά όλους τους τομείς της ζωής και ήταν κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι πολύ παραγωγικό και έχει πάρα πολλές, χρειάζεται... Και από ό,τι καταλαβαίνουμε αποτελεί και ένα στίχημα για την Καλαμάτα, γιατί μέσα από αυτές τις δράσεις μπορούν να αλλάξουν προς το καλύτερο αρκετά πράγματα στην λειτουργία και στην δομή και την καθημερινότητα της πόλης. Σωστά, βέβαια αυτό είναι. Κοιτάξτε, η κλιματική αλλαγή το ξέρετε όλοι ότι είναι εδώ και πιθανώς θα επιταχύνεται και δημιουργεί τεράστιες αλλαγές και σε οικονομικό επίπεδο και σε τεχνολογικό επίπεδο και σε κοινωνικό επίπεδο. Έτσι. Αν λοιπόν κάποιος θέλει να ευημερεί η πόλη του 10 χρόνια από τώρα, μετά από τώρα, πρέπει όλες αυτές τις αλλαγές να τις ενσωματώσει τη στρατηγική του, να τις ενσωματώσει στο πλάνο δράσης που έχει. Διαφορετικά θα μείνει αρκετά πίσω. Οι αλλαγές που έρχονται είναι μεγάλες, πρέπει να προσαρμοστούν, η πόλη πρέπει να προσαρμοστεί και όλοι οι τομείς της ζωής στην πόλη πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτό. Δεν θα είναι εύκολο, δεν θα είναι πάντα εφικτό, αλλά είναι κάτι που πρέπει να γίνει γιατί είναι ο μόνος τρόπος να μπορέσει να ευημερεί η πόλη 10 χρόνια από τώρα. Αυτό φαίνεται και αυτό λένε και όλοι οι ευρωπαϊκοί φορείς και τα μεγάλα ερευνητικά Ινστιτούτα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή τη σύνδεση. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην προσπάθεια. Είναι μια επιτυχία που αφορά όλους μας και φυσικά όλους τους πολίτες της Καλαμάτας. Δεν έχει διαχωρισμούς και χωράνε όλοι σε αυτή την επόμενη μέρα που ελπίζουμε να είναι καλύτερη και πιο δημιουργική. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.